Κότς, καλησπέρα. Καλησπέρα σας και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά επίσης. Καλή χρονιά, καλή χρονιά. Λέγαμε λοιπόν για το πράγμα της Β' Εθνικής, το οποίο από όσο μπορώ να γνωρίζω από μια παλιότερη ενασχόληση γενικά με το, με το πρωτάθλημα, ένα δύσκολο πρωτάθλημα. Και αγωνιστικά είναι δύσκολο, γιατί ένας μαραθώνει ουσιαστικά κι αυτό. Αλλά και από γενικές άποψεις γενικά είναι πολύ δύσκολο για τις ομάδες, γιατί παλεύετε με τα δικά σας εφόδια, με τις δικές δυνάμεις μόνο, έτσι. Είναι δύσκολο για τις ομάδες, για τους παράγοντες, για τους αθλητές, με την έννοια το ότι οι αθλητές είναι ερασιτέχνες, αλλά εμείς τους ζητάμε, και εμείς προπονητές, τους ζητάμε να, είναι, να έχουν επαγγελματική συμπεριφορά, στο πούμε έτσι, να φεύγουν από την Ξάνθη και να πηγαίνουν στο Μεσολόγγι να παίξουν. Λέω τώρα έτσι ενδεικτικά μια διαδρομή μεγάλη που υπάρχει στον ομιλό μας. Έχουμε δηλαδή ομάδα στην Ξάνθη, έχουμε ομάδα στο Μεσολόγγι, στο Αγρίνιο. Γενικά υπάρχουν αυτές οι δυσκολίες. Υπάρχουν αυτές οι δυσκολίες. Και φυσικά οι παράγοντες που καλούνται να βάλουν το χέρι στην τσέπη. Έτσι ακριβώς. Διότι έχουν κοπεί επιχορηγήσεις, τα ξέρετε αυτά. Αυτά είναι γνωστά. Μετακινήσεις βάρουν εσάς. Ομάδες και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Έτσι είναι τα έξοδα για την καθημερινότητα της ομάδας, προπονήσεις. Όλα τα πράγματα πρέπει να έχει μια ομάδα σε μια προπόνηση. Τα πάντα όλα έτσι βαρώνουν τις ομάδες. Έτσι και δεν υπάρχει και τηλεοπτικό. Χωρίς ιδιαίτερα εισιτήρια, χωρίς κάποια λεφτά από κάποια τηλεοπτικά που υπάρχουν στις μεγάλες κατηγορίες. Είναι όλα δύσκολα. Ο Ερμής, ο οποίος τα προηγούμενα χρόνια μας είχε συνηθίσει, θα λέγαμε, στην Α2, ήταν μια σταθερή δύναμη στην Α2, πλέον βρίσκεται στην Β' Εθνική κάνοντας ένα νέο ξεκίνημα ουσιαστικά, και ενδεικτικά βλέποντας και τη βαθμολογία, έχοντας κάνει το ρεπό ο Ερμής, είναι στην τρίτη θέση με 19 βαθμούς με την Καβάλα. Ο Ίκαρης Ερών είναι στη δεύτερη θέση με 20, έχοντας κάνει το ρεπό. Πρώτος ο Χαλός Τρεκούβης με 22, αλλά δεν έχει κάνει ρεπό. Οπότε... ουσιαστικά τις νίκες και τις ήττες μετράμε. Το Χαρίλαος, το Μεσολόγγι με τις Σέρες έχουν 2 ήττες. Και ακολουθούμε εμείς με την Καβάλα που έχουμε 3 ήττες. Αλλά βέβαια είναι πάρα πάρα πολύ νωρίς. Υπάρχουν αξιολογότατες ομάδες που έχουν 4 και 5 ήττες πιο κάτω, οι οποίες είναι και αυτές από, θα είναι από τις διεκδικήτριες, ας πούμε, της τετράδος, ας πούμε, αν πούμε ότι η τετράδα δίνει το δικαίωμα να βλέπουμε την Α2. Γιατί οι δύο πρώτοι ανεβαίνουν απευθείας, ο τρίτος και ο τέταρτος παίζουν παράλληλα. Με πολλές πιθανότητες, τουλάχιστον από ό,τι βλέπουμε τα τελευταία χρόνια, να βρούνε και ο τρίτος και ο τέταρτος, ακόμα και ηττημένος στα μπαράζ να είναι, να βρούνε μια θέση στην Α2 βάσει αυτά που βλέπουμε τόσα χρόνια, με αποχωρήσεις, με συγχωνεύσεις. Εφόσον βέβαια και ο ηττημένος ο τρίτος θέλει να ανέβει, έτσι, γιατί... Ναι, και αυτό, και αυτό είναι ένα θέμα. Εννοείται. Εδώ έτσι πως είναι τα πράγματα, το που είπαμε και προηγουμένως με τα οικονομικά δεδομένα, το σκέφτονται πλέον οι ομάδες. Γιατί θυμάμαι παλιά η Χαλκιδόνα, νομίζω, είχε κερδίσει άνοδο και δεν πήγε. Έτσι θυμάμαι παλιά. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα. Εγώ θυμάμαι χαρακτηριστικά πριν 2-3 χρόνια στο Α τοπικό, στην Α Εκάστ που λέμε, ανέβηκε ο ένατος στην Γάμα Εθνική. Γιατί δεν θέλανε. Γιατί οι ομάδες από την τρίτη και κάτω θέση αρνιόταν μία μετά την άλλη. Γιατί και η Γάμα Εθνική έχει τα έξοδά της, γιατί και η Γάμα Εθνική έχει και αυτές τις μετακινήσεις που το σκέφτονται. Έτσι. Το σκέφτεται ο άλλος. Μια μετακίνηση ακόμα και σε ένα κοντινό μέρος όπως είναι η Λάρισα ή ας πούμε η Ξάνθη, που υπάρχουν οι Κομωτινοί, που υπάρχει και αυτό στη Γάμα Εθνική, χρειάζονται χρήματα. Και σε σχέση με ΑΕΚΑΣ που είναι όλα εδώ κοντά, είναι τεράστια τα έξοδα. Έχει διαφορά. Έτσι, διαφορά είναι τεράστια. Κότσος Ραφαέλ, το Ερμή, στόχος είναι η άνοδος, είναι η όσο γίνεται καλύτερη παρουσία. Εμείς βάλαμε ένα πλάνο με τη διοίκηση από την αρχή της χρονιάς, επειδή υπάρχει ένα πάρα πολύ καλό υλικό στην ΚΑΠΑ 20 και γενικά στους νεαρούς, να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε αυτά τα παιδιά. Και με κάποιους έμπειρους παίκτες που είχαν μείνει στην ομάδα, να προσπαθήσουμε να κάνουμε ένα σύνολο, να κάνουμε ένα κράμα και να είμαστε ανταγωνιστικοί, να έχουμε καλή παρουσία, χωρίς να έχουμε θέσει αυτό σκοπό, το να κερδίσουμε μια θέση για την Α2. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι προς το τέλος του πρώτου γύρου είμαστε στις ψηλές θέσεις. Οπότε νομίζω ότι ό,τι καλό μας έρθει,
χωρίς ξαναλέω να είναι αυτό ο σκοπός, θα το κυνηγήσουμε. Αν αυτό είναι μια θέση στην Α2, θα το κυνηγήσουμε. Θα το κυνηγήσουμε. Θα το επόμενο, να το πετύχουμε. Επόμενο παιχνίδι σας είναι με τους Τιτάνες Παλαμά, οι οποίοι είναι στην τελευταία θέση της βαθμολογίας, με έναν 10. Οπότε ναι, λογικά... Είναι, και αυτό κάνει το παιχνίδι να είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο, γιατί πλέον οι ομάδες που είναι χαμηλά και κινδυνεύουν τέλος πάντων με επιβιβασμό, ειδικά στην έδρα τους, προσπαθούν να κάνουν νίκες. Κάτι τέτοιο θα προσπαθήσει και ο Παλαμάς. Θα είναι Παλαμά, παραδοσιακή ομάδα. Γι' αυτή με καλή έδρα, με σκληρή έδρα. Έχει καλή ομάδα. Δεν είναι η θέση, νομίζω ότι είναι αδική η θέση της. Και ο προπονητής της είναι αξιόλογος. Έχει έμπειρα παιδιά. Έχει και πολύ δρόμο ακόμα. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι, άσχετα δεν κοιτάμε την βαθμολογική θέση. Εξάλλου, να σας πω έτσι πως είναι το πρωτάθλημα το φετινό, το λένε όλοι οι συνάδελφοι, όλες οι ομάδες μπορούν να κερδίσουν όλους. Είναι το πρωτάθλημα, οι διαφορές των ομάδων είναι πολύ μικρές. Είναι πολύ μικρές. Δεν μπορείς να πεις δηλαδή ότι παίζω με τον τελευταίο και είμαι το ακλόνητο φαβορί. Ναι. Το είδαμε και μέσα στη διάρκεια του πρωταθλήματος και πιστεύω θα το δούμε και μέχρι τέλος. Κούσου, όσον αφορά τον Ερμή, ο Ερμής βρέθηκε για πολλά χρόνια στην Α2. Όπως είπαμε, ήταν μια παραδοσιακή. 7 χρόνια συνεχόμενα, έτσι. Έτσι, μια παραδοσιακή δύναμη, αν θέλετε, της Α2 κατηγορίας. Ναι. Βέβαια, οι καταστάσεις, η κρίση γενικότερα, όλα τα δεδομένα και ίσως και η οικονομική άνοδος κάποιων ομάδων στην Α2 σε βαθμό που δεν δικαιολογεί. Δηλαδή, με βάση τα έσοδα της Α2, δεν δικαιολογούνται κάποια μπάτζετ που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια από κάποιες ομάδες. Αρκετά μεγαλύτερα και από ομάδες Α1. Ακριβώς, ακριβώς. Είναι τώρα στην Β' Εθνική. Θέλω λίγο, πώς είναι πλέον η ομάδα, πώς βαδίζει, μας είπατε για τμήματα υποδομής και διάβασα εγώ κάποια στοιχεία ότι γίνεται μια πολύ καλή δουλειά εκεί. Θα σας πω το εξής, ότι η αγάπη των παραγόντων που, είναι στον, που τρέχουν ουσιαστικά τον Ερμή παραμένει το ίδιο μεγάλη. Εγώ αυτό το δέσιμο των ανθρώπων που είναι στη διοίκηση του φιλάθλου κόσμου του Λαγκαδά, που είναι γνωστό πόσο αγαπάει την ομάδα κτλ., είναι κάτι που το βλέπω πρώτη φορά έτσι, από τις ομάδες που έχω δουλέψει και πραγματικά είναι, καταλαβαίνω γιατί ο Ερμής ήταν επί 7 συνεχόμενα χρόνια στην Α2 και μάλιστα με πολύ καλές παρουσίες. Έτσι. Έχουν θητεύσει στον Ερμή είτε σαν παίκτες είτε σαν προπονητές πολύ μεγάλα ονόματα του μπάσκετ. Χαρακτηριστικά θα σας πω, ας πούμε, το Σιγάλα, το Γιώργο. Ναι. Θα σας πω το Μασλαρινό. Αξιόλογοι ξένοι. Σάββας Ηλιάδης ήταν τα τελευταία χρόνια, νομίζω. Ο Ηλιάδης, βεβαίως. Μπορώ να πω την περιοχή του Λαγκαδά. Ο Λαγκαδάς είναι μπασκετομάνα, μπορώ να το πω. Βέβαια, όπως είπατε και εσείς, οι συγκυρίες, τα οικονομικά δεδομένα, λίγο η φιλοσοφία που ήθελε λίγο να προωθηθούν κάποια νεαρά παιδιά της περιοχής κτλ. Για μένα πολύ σωστό. Σωστό, ναι. Ρίξαν κάπως τον πύχη και η ομάδα έκανε ένα restart μετά την πτώση της από την Α2 στη Β' Εθνική και προσπαθεί από αυτή τη χρονιά τώρα να βάλει βάσεις για να κοιτάξει ξανά ψηλά. Σωστό. Καλύτερα ακούς να κάνεις ένα restart με έχοντας την φιλοσοφία, με μια φιλοσοφία την οποία κρατάς χρόνια παρά να κάνεις restart γιατί δεν ξέρεις σε ποιον χρωστάς. Όπως έχουμε δει σε πολλές ομάδες. Έτσι. Μπορώ να πω ότι συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, Σταματή. Και στο κομμάτι αυτό υπάρχει, όχι μόνο σε αυτό το κομμάτι, γενικά υπάρχει πολύ μεγάλη υγεία στη διοίκηση, ας πούμε, στο πώς διοικείται αυτή η ομάδα. Πολύ μεγάλη υγεία και αυτό είναι πάρα πολύ καλό και για τους αθλητές, για μας, για όλους όσους είμαστε δίπλα από την ομάδα. Έτσι. Είναι χρόνια οι παράγοντες αυτοί που παραμένουν ακόμα στον Ερμή, ρομαντικοί και πολύ μπασκετικοί. Έτσι, πολύ μπασκετικοί. Έτσι. Με μεγάλη γνώση του αντικειμένου. Σωστό. Κάτι που κάνει και τη δικιά μας τη δουλειά πιο εύκολη. Πιο εύκολη, ακριβώς. Και ο κόσμος είναι μια... Και στις επιλογές, των παίκτων και γενικά στη λειτουργία της ομάδας. Έτσι. Και ο κόσμος είναι μια παράμετρος εκεί στο Λαγκαδά που πάντα, δηλαδή, εγώ θυμάμαι από Α2 και έτυχε να βρεθώ και σε ένα παιχνίδι κυπέλου τότε, Ερμής Άρης, που είχαν παίξει στο κύπελλο Ελλάδας. Θυμάμαι ότι... Ήμασταν και εμείς τότε. Η παρουσία ήταν, ναι, η παρουσία ήταν η δυναμική του κόσμου. Αν και πολλοί, ας πούμε, ήταν αριανοί.
Είναι αλήθεια αυτό. Αυτό είναι γνωστό. Έτσι, αλλά αυτό πάλι το, είχε αυτό πρόβλημα... να το γνωρίζει ότι ο Λαγκαδάς αργιανοκρατήτρα, το ξέρει. Πάλι είχε πολύ κόσμο του Λαγκαδά και θυμάμαι ότι και σε άλλα παιχνίδια που είχα βρεθεί στο Λαγκαδά. Ναι, ναι, η έδρα, είναι, η έδρα είναι πολύ καυτή, θα έλεγα, με την καλή την έννοια βέβαια. Χωρίς, ναι, χωρίς περίεργα. Χωρίς παρέκτροπες ναι. κτλ. Αγαπάει πάρα πολύ ο κόσμος την ομάδα. Ήταν ένα στοίχημα δικό μου να ξαναφέρω, γιατί η αλήθεια είναι ότι μετά την πτώση της ομάδας από την Α2, ο κόσμος κάπως είχε κρυώσει. Καταλαβαίνετε πώς είναι αυτά, συμβαίνουν σε όλες τις ομάδες. Και ήταν, αν θέλεις, και ένα στοίχημα δικό μου να ξαναφέρω με τον κόσμο στο γήπεδο, να ξαναγεμίσω το γήπεδο, και ήδη τα πρώτα δείγματα στον πρώτο γύρο, ας πούμε, είναι πάρα πάρα πολύ ενθαρρυντικά. Ακολουθεί ένα πολύ, μετά τους Τιτάνες έχουμε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι και ίσως μπορώ να πω, να τολμήσω να πω, ψιλοκομβικό, για να δούμε τι ακριβώς με την Καβάλα, μια ομάδα που... Ναι, εντός. Ναι, εντός έδρας. Εκεί θεωρώ ότι θα τσεκάρουμε 100% ότι έχει ξαναγυρίσει ο κόσμος όπως ήταν στην Α2 και ότι θα ξαναγίνει πολύ καυτή η έδρα του Λαγκαδά, του Ερμή. Να το ευχηθούμε και εμείς κόσ, να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά και με βάση το πρόγραμμά σας και το πλάνο σας. Να ξαναδούμε ένα δυνατό Ερμή και στην Α2, γιατί νομίζω ότι και η Α2 έχει ανάγκη από ομάδες της Μακεδονίας και της ευρύτερης περιοχής Θεσσαλονίκης. Έτσι, να μην πηγαίνουμε. Έτσι, να το ευχηθούμε, να το ευχηθούμε βέβαια πρωτίστως να είμαστε γεροί, να έχουμε υγεία. Βασικό. Και τώρα τα καλύτερα έρχονται, πιστεύω, για τον Ερμή. Κόουτ, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την ευχαριστώ και εγώ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.